Κοίταξε, το Λεβαδιά ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχει καμία σχέση με το Dortmund ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Dortmund. Το ΠΑΟΚ με την Dortmund στα 30 μέτρα άμυνα. Πολύ πίσω, αν βγάλει κάποια κόντρα. Πέτυχε. Εντάξει, και η προοδευτική ήρθε με στην Τούμπα και πήρε 0-0 με τέτοιου είδους ποδόσφαιρο. Και ο Απόλλων Αθηνών ήρθε με στην Τούμπα και πήρε 0-0 με τέτοιου είδους ποδόσφαιρο. Όταν παίζει μια ομάδα με μεγάλη δυναμική, με μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μικρή δυναμική, η μικρή ομάδα πρέπει να παίξει όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Dortmund για να έχει ελπίδες πρώτον να πάρει αποτέλεσμα και δεύτερον να μην διασυρθεί. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν διασύρθηκε στην Dortmund, αλλά πήρε και πολύ καλό αποτέλεσμα, το απόλυτο. Τώρα από εκεί και πέρα η Λεβαδιά είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να παράξει. Η ισοπαλία δεν τον βολεύει. Και θα δούμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι πολύ σφιχτό, πιστεύω, και από πλευράς Λεβαδιακού. Ο Μάντιος είναι της άμυνας, του 3-5-2 και αυτός. Προβλέπω να γίνεται ένα σκηνικό του 2-3 γκολ. Δηλαδή θα μπουν γκολ, αλλά δεν θα το τραβήξουν πολύ μακριά οι ομάδες και μπορεί να βγει και 1-1. Αλλά το 2-3 γκολ με 1-70 είναι μια πολύ καλή επιλογή. Βλέπω διπλό το Παναθηναϊκό μέσα στο Καφτατζόγλιο.